Στη σκιά του κορονοϊού επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία, με την τρίτη λυκείου να κάθεται πρώτη στα θερανία την προσεχή Δευτέρα. Σε εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, δίνονται διευκρινήσεις για το πώς ακριβώς θα ανοίξουν τα σχολεία και ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θερανείο. Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα. Επειδή νομίζω ότι τα παιδιά θα συνεργαστούν, είμαι απολύτως σίγουρη, έχουν την οριμότητα, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν μιλήσουμε για το πρακτικό κομμάτι, το Υπουργείο μας ζήτησε δύο πράγματα. Να υπάρχει σαπούνι και χαρτιά στις τουαλέτες και να υπάρχουν αντισηπτικά. Τα διαλύματα παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία. Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμήματων και υποτμήματων, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλύματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη σταδιακή έξοδο με σειρά των μαθητών στο προάβλιο. Αν δείτε και μόνοι σας τις οδηγίες, όταν λέει δεν συνοστιζόμαστε στη σκάλα, ότι βγαίνουμε λίγοι-λίγοι, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ τώρα το παιδάκι του δημοτικού ή του νηπιαγωγείου, αν θα μπορείς να το ελέγξεις, να βγουν λίγα-λίγα και να μην συνοστίζονται. Παράλληλα, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας δίνει χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς και εκπαιδευτικούς. Αν ο μαθητής πριν φύγει για το σχολείο δεν νιώθει καλά, αρχικά θα πρέπει να ενημερώσει τους γονείς του, οι οποίοι με τη σειρά τους θα το γνωστοποιήσουν στο γιατρό και στο σχολείο. Στη συνέχεια, ο μαθητής πρέπει να βάλει θερμόμετρο και έπειτα να περιμένει στο σπίτι και να παρακολουθεί την υγεία του. Το άνοιγμα των σχολείων στις μικρές ηλικίες θα φέρει αυτομάτως ένα τεράστιο αριθμό άρρωστων παιδιών λόγω συχνοτισμού από άλλες υιογενείς λοιμώξεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζεται από τους ειδικούς είναι ότι οι μαθητές στην κρίσιμη εποχή του κορονοϊού πρέπει να δείξουν μεγάλη υπευθυνότητα με την τήρηση των μέτρων υγιεινής και τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούν.